Η συμμετοχή της εταιρείας τουρισμού στη Διεθνή Έκθεση Ταξίδι 2013 που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο με σκοπό την προβολή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και η συμμετοχή της εταιρείας σε διάφορες εκθέσεις στο επόμενο διάστημα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλώντας στην τηλεόραση του West, ο πρόεδρος της εταιρείας τουρισμού και αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής συνοχής Δυτικής Μακεδονίας, Φιλότας Σταλίδης, αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους της εταιρείας τουρισμού για την προβολή της Δυτικής Μακεδονίας. Κυρίως εκείνο το θέμα που συζητήθηκε ήταν η συμμετοχή της εταιρείας τουρισμού στην έκθεση Ταξίδι 2013, η οποία διοργανώνεται στην Κύπρο και λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην Κύπρο, η έκθεση η οποία ήταν προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αναβλήθηκε και η έκθεση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στις 14 Μαΐου και στο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε η συμμετοχή τελικά της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε αυτήν την έκθεση για διάφορους λόγους. Ένας κυρίως λόγος ήταν η συμπαράσταση στην οποία θα πρέπει να δείξουμε στον κυπριακό λαό και γενικά στην Κύπρο για όσα περνάνε αυτό το διάστημα. Θεωρήσαμε ότι ήταν λογικό να συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση, μιας και ερχόμενοι σε επαφή με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, είδαμε ότι καμία από τις περιφέρειες της Ελλάδας δεν προτίθεται να ματαιώσει τη συμμετοχή της σε αυτή την έκθεση. Επίσης, αποφασίστηκε για του χρόνου πλέον, βέβαια, κάναμε ένα πλάνο συμμετοχής σε εκθέσεις για το 2014, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις εκθέσεις τουρισμού στα Βαλκάνια, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσελκύσουμε πολύ περισσότερο κόσμο από τις γειτονικές χώρες, από τις χώρες των Βαλκανίων. Οπότε του χρόνου θα επικεντρώσουμε και θα εστιάσουμε την προσοχή μας στον τομέα κυρίως προβολής της περιφέρειάς μας στα Βαλκάνια. Ένα επίσης θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν η πρόοδος των εργασιών για το site στο ίντερνετ της εταιρείας τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Υπήρχε εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει το όλο έργο και μας έδειξε κάποια προκατακτικά σχέδια για το site. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίηση του για το πώς προχωρούν οι εργασίες όσον αφορά το site και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μέσα στον Απρίλιο, το αργότερο, το πρώτο 15ημέρο του Μαΐου, θα είναι έτοιμο το site να βγει στον αέρα.